Νομίζω τον κάλυψε απολύτω. Δεν ξέρω αν τον κάλυψε απολύτω. Σε πάση περιπτώσει, εγώ περίμενα από τον Αλέξη Τσίπρα να πει ότι αυτό δεν εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν θα στηθούν ειδικά δικαστήρια για όλου όσου, δηλαδή όλου του υπουργού του ΠΑΣΟΚ και όλου του υπουργού τη Νέα Δημοκρατία που υπέγραψαν τα μνημόνια. Για να μην πω και για όσου ψήφισαν τα μνημόνια. Αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα την οποία δεν έχουμε αντιληφθεί, δεν την έχει αποκαλύψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα στηθούν ειδικά δικαστήρια μόλις αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε εσείς κάποια διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή μια κυβέρνηση να στήσει ειδικά δικαστήρια, επειδή παρακολούθησα τη συνέντευξη του Τσίπρα. Τι εννοείται μια ειδική διαδικασία? Να. Αν έχει την πλειοψηφία. Αν έχει το κόμμα την πλειοψηφία, στείνει προανακριτική επιτροπή και στέλνει τους αντιπάλους της στα ειδικά δικαστήρια. Αυτό, πολύ εύκολο. Συγγνώμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε υποσχεθεί ο κύριος Σαμαράς ότι θα γίνει. Ότι θα γίνει εξεταστική επιτροπή. Εφόσον έπαιρνε αυτοδυναμία. Ειδικό δικαστήριο από εξεταστική επιτροπή έχει μια τεράστια διαφορά. Να σας πω, επειδή παρακολούθησα τη συνέντευξη του Τσίπρα, φυσικά δεν μπορούσα να παίξετε όλο το απόσπασμα, μείνει σε 2-3 λεπτά γι' αυτό. Και εξήγησε ότι θα γίνει εξεταστική επιτροπή, αυτή την οποία είχε υποσχεθεί ο κ. Σαμαράς και δεν την έκανε τώρα. Αν μια εξεταστική επιτροπή καταλήξει σε μια προανακριτική επιτροπή κτλ. Αυτό θα το κρίνει το αρμόδιο όργανο, το οποίο θα είναι η Βουλή, τη οποία στη σύνθεση θα προκύψει από τι επόμενε εκλογέ. Εγώ περίμενα από τον Αλέξη Τσίπρα να πει: συγγνώμη, αλλά αυτή δεν είναι ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα στηθούν ειδικά δικαστήρια για όσου υπέγραψαν το μνημόνιο. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο κ. Τσίπρα. Δεν διέψευσε αυτό που είπε ο κ. Στάθης Παναγούλης. Και αναρωτιέμαι, είναι στην ατζέντα και δεν μα το έχετε πει? Στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει εξεταστική επιτροπή και όπου βγάλει. Μάλιστα. Αλλά τον αδειάζει τον κύριο Παναγούλη. Άρα δεν ισχύει αυτό που είπε και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Παναγούλης είπε ειδικά δικαστήρια για όσους υπέγραψαν το μνημόνιο. Ξέρετε και από άλλες φορές ότι ο κύριος Παναγούλης έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράζεται. Είχε πει και για γουδί, είχε πει και για λιντσάρισμα. Και πρέπει να σας πω, κύριε Κυρίση, μένουμε με μεγάλη μου λύπη. Επιτροπή πάντως η οποία θα γίνει. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Πρέπει να σας πω με μεγάλη μου λύπη, ούτε όταν είπε για λιντσάρισμα των πολιτικών του αντιπάλων, ούτε όταν είπε για γουδί, τον αποδοκίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, όταν. Κύριε Μουσουλούλη, αφήστε με τώρα. Την έκανα την ερώτηση. Εσείς μην παρεμβαίνετε. Θέλω να ακούσω την απάντηση του κύριου Κυρίση. Ούτε τότε τον αποδοκίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας απάντησα, τοποθετήθηκε ο Τσίπρας. Επ' αυτού εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα γίνει πάντως εξεταστική επιτροπή. Να μείνει έτσι όλο αυτό το έγκλημα χωρίς να διερευνηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς το λέτε σεβόμενος, αν μπορώ να το πω έτσι, μια θεσμική διαδικασία. Το να γίνει μια εξεταστική επιτροπή είναι κάτι το οποίο κανείς θα μπορούσε και να αναμένει. Το έχει υποσχεθεί. Το είχε υποσχεθεί και ο κύριος Σαμάρας θα γίνει εξεταστική επιτροπή. Φαίνεται ότι δεν έγινε ποτέ. Αλλά αυτό είναι άλλο από αυτό που είπε ο κύριος Παναγούλης. Πάω στον κύριο Χειμωνά. Μάλλον, επιτρέψτε μου, κύριο Χειμωνά, νιώθω ότι